δεύτερη αγωνιστική του τουρνού Μπασκετάκι Αγρίνιο και το παιχνίδι που ανοίγει την αυλή είναι αυτό ανάμεσα στους Αγρίνιο Τούτορς και στο ΤΕΦ. Ό,τι προσπάθεια έρχεται από τον Αργυρί πολύ νωρίς. Έχουμε σκορ στο μάτς με αυτό το σουτ τριών πόντων του Αργυρί. Στην πρώτη αγωνιστική και οι δύο ομάδες είχαν γνωρίσει την ήττα. Παίχτες των Tutors πέφτουν πάνω στη μπάλα στις πρώτες φάσεις. Εδώ δεν τα κατάφερα. Ένα νόμο Μπουλούμπας της απαντάει όμως το τρίποντο του Αργύρη. 3-3 σε πέναλτι αστοχή ο διδασκάλου εδώ. Αλλά μόνο του κάτω από το καλάθι ο Καρέτσος. Έβαλαν το πρώτο σουτ στη συνέχεια, δεν τα κατάφεραν. Η προσπάθεια του Λέρι εδώ το ξυλοπούλησε λίγο η μπάλα. Αστόχησε από κοντά ο Καταγής εδώ. Αστοχείται αυτός. 2,5 λεπτά το σκορ είναι στο 3-3. Φανίκης για τον διδασκάλου. Καρέτσος φυσικά ο οποίος έχει γράμμα σε όλες τις επιθέσεις στον Τούτορ. Πάει και μέχρι μέσα. Είναι κάτω από το καλάθι στο Λιάγκα. Για προσπέρασμα που χάθηκε εδώ. Λιάγκας είχε περιθώρια να σκοράρει κοντά στο καλάθι, δεν το έπραξε. Στόχησε σε δεύτερο τρίποντο και έκανε το 6-3, όμως ο διδασκάλου πολύ γρήγορα έφτασε μέχρι το καλάθι, σκόραρε και κέρδισε και φάουλ, έχοντας την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Αυτό συμβαίνει τώρα. Από το Μπουλούμπας κάνει το 9-6. 6-9 καλύτερα. Όπως η ομάδα του ΤΕ θεωρείται φιλοξενούμενη.
καλάθι όμως. Περνάει η απάντηση με δύο πόντους και κερδισμένο φάουλ. Το Λιάγκα. Χοροπήδησε λίγο η μπάλα στη Στεφάνη, αλλά δεν κατέληξε. Το καλάθι παραμένει το μικρό προβάδισμα για την ομάδα του ΤΕ. Δεν περνάνε αυτές τις μάσες. Αργύρους του τριών με πόντων. Ξανά δίνει προβάδισμα στους Tutors με 19. Από το εύστοχο όμως από το Λέρι, προβάδισμα ξανά για το 11-12. Το προβάδισμα αλλάζει χέρια σε αυτή την πρώτη περίοδο. Δεν μπαίνουν όλα. Όχι, είναι δίποτο. 11-14. Δεν είναι αυτό τριών πόντων. Απαντάει ο Καρέτσος. Όχι αυτό το σουτ. 14-14. Έγινε το λάθος και Στραβοδήμος περνάει στη θέση του διδασκάλου και ο Χαρδαλιάς στη θέση του Καρβελά. Συνέχεια στο παιχνίδι 3 και 23, 14-14 το σκορ. Καρέτσος σε μακρινή πάσα, έχει κάνει αρκετές τέτοιες στο σημερινό μάτς. Τον Αργύρι εδώ, διαγωνισμός τριπόντων αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Στον εφηλιασμό ο Αργύρης με δίποντο κάνει το σκορ 19-14 και αναγκάζει τους φιλοξενούμενους να πάρουν time out. 8-0 σε ρίγιο τους Tutors και 11-14 γίνεται 19-14. Κερδισμένο φάουλ εδώ. Ο Στραβοδήμος απαντάει
Και διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμα, κάνει το 21-14. Ο Στραβοδήμος Αστοχή από κοντά, για να δούμε τον αρχή. Rebound, Στραβοδήμος Αστοχή, 23-14. Έχει γίνει 23-14, 12-0 σερί για τους Tutors. Ψάχνουν λύσεις τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ο Λουμπασής μπαίνει μπροστά μέσα στο Χ. Ο Λιάγκας μακρινή πάσα εδώ. Και πάλι ο Στραβοδήμος κάτω από το καλάθι, 25-14. Αυτές οι μακρινές πάσες έχουν φέρει αποτέλεσμα για την ομάδα του Τουρσίου, είναι γρήγορα μπροστά. Ο Λουμπασής Αμάιρ σταματάει το σερί, 25-17. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Απαντάει ο Καρέτσος αμέσως όμως, 28-17. Για να δούμε αν πιο καταγγείσεις το σούτ, όχι. Αλλά δεν είχε πορεία προς το καλάθι, ούτε καν προς το στεφάνι, το ξεπέρασε. Και τελευταία επίθεση την έχουν οι Tutors. Ο Καρετσός ηρεμίτη, είναι ομάδα του. Όχι, παίρνει ένα μακρινό σουτ. Εντάξει, ήταν πολύ αισιόδοξο. Ο Στραβοδήμος πήρε το rebound. Για να δούμε αν ο Λιάγκας από κοντά. Παραμένει το 28-17 που είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Αγρίνιο Tutors ΠΕΕΦ 28-17. Καρδαλιάς Λέρης Γιορδάσης Μπουλούμπασης και Καταγής είναι η πεντάδα για το ΤΕΕΦ που έχει την πρώτη επίθεση. Στραβοδήμος Διδασκάλου Γκούβας Αργύρης και Καρέτσος για τους Tutors. Τρίποντα από το Λέρι, εύστοχο, ρίχνει τη διαφορά από τους 10 στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Αντίο, τους πάει κάτω από τους 10 αλλά στους 9 η διαφορά. Της βοήθησης σε μια ακόμα φάση για να πάρει την κατοχή η ομάδα του. Καρέτσος κατεβάζει την μπάλα, δίνει και στον εφηδιασμό κερδισμένο φάουλ. Με τη μία φεύγουν μπροστά οι παίχτες των Tutors. Αυτές τις μακρινές παλιές που επιχειρεί ο Καρέτσος. Και ευκαιρία για νέο διψήφιο προβάδισμα. Δύο ευκαιρίες. Πρώτη, ναι,
κάνει τη διαφορά στους 10, 29-19. Καρέτσος μαζεύει και στατιστικά μέσα στο μάτς. Την πήγε πολύ μία, οπότε μετράει σαν ασίστ. Ο Δήμος συνεχίζει να είναι εύστοχος. Στέλνει τη διαφορά στους 12, 31-19. Έχουν πιο γρήγορα το ξεκίνημα. Μάλλον καλύτερα να το πούμε σε όλο το μάτς. Είναι αυτές οι μακρινές πάσες που τους έχουν φέρει πόντους, αλλά εύστοχα κοντινά σου, το εδώ Στραβοδήμος το βάλε με τη δεύτερη. Ξεκινάνε με 5-0 στο σέρια τους τώρα οι Tutors. Ο Λέρης κάνει βήματα. Εκτός αγώνα μέσα ο Καρβέλας και ο Αθανίτης αντί του Αργύρη για τους γηπεδούχους. Εντάξει, δεν λέμε τα γνωστά. Ο Καρέτσος οργανώνει την επίθεση. Καρέτσος για 3 είναι εύστοχος, 36-19. Στέλνει τη διαφορά στους 17. Μπουλούμπας σας απαντάει. 36-22. Είχαν χάσει κάπου το σκορ οι φιλοξενούμενοι. Του Λουμπασίς τους δίνει ένα σουτ 3 πόντων. Ευχαριστημένο φάουλ. Επιμένει αλλά παραμένει άστοχος. Αλλά κλέψιμο και από την ομάδα του ΤΕ. Με τον Μπουλούμπαση, ο οποίος θα πάρει και το σουτ 3 πόντων. Εύστοχος, 36-25. Κρατάει την ομάδα του με 2 τρίποντα ο Μπουλούμπασης. Αλλά μπαίνει και βγαίνει στο σουτ του Στραβοδήμου και νέον ομάδα του έχει την ευκαιρία να ρίξει τη διαφορά και από τους 10 πόντους.
Άμα μπει time out φωνάζει ο κόσμος στον γηπεδούχο. Για να δούμε. Παλιάς, προσπάθησε το δύσκολο, δεν πήγε η μπάλα στο καλάθι. Τα ρεπτοσυγένει στον ευθυνδιασμό, δίνει στον διδασκάλου. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Κόλλησαν λίγο επιθετικά, έχει κάνει ένα 6-0 η ομάδα του ΤΕ. Μείωσε στους 11 επίθεση με τον Καρέτσο. Εντάξει, είπαμε αυτά, δεν πρέπει να τα λέμε. Αυτός την κατεβάζει την μπάλα. Είναι γνωστό. Παραμένει στα 3,5 λεπτά πριν το τέλος, το 36-25. Δεν είχε την ευκαιρία να τρέξει ο Λέρης, ήταν μόνος του απέναντι σε δύο. Επέλεξε την οργανωμένη επίθεση. Καρδαλιάς παίρνει αυτό το σουτ, 3 πόντων ευστοχή. 36-28, 9-0 το σερί του ΤΕΕ που συνεχίζει. Για να δούμε αν ο Καρέτσος θα σπάσει αυτό το σερί από πολύ μακριά, όχι. Αλλά έχουν και μια δεύτερη ευκαιρία οι γηπεδούχοι. Περνάει αυτή η πάσα, έχουμε αλλαγές. Αργύρης επιστρέφει για τους Τούτορς αντί του Αφανίτη. Και στα 2-14 επαναφορά για τους Τούτορς. Καρέτσος. Ξανά ένα σουτ 3 πόντων είναι άστοχο, η μπάλα από τα χέρια του Καρδελά περνάει. Ο Λιάγκας επιστρέφει αντί του διδασκάλου και time out που ζητάει η ομάδα του ΤΕ. Επίθεση για τους Tutors στο 1.53. Σκορ 36-28. Καρέτσος βγαίνει από τα screen. Αλλά δεν ευκολύνει στο 3 πόντων. Για να δούμε, εντάξει, κάποτε πάθεται για αυτό το 36 από μπροστά. Το κάνει ο Στραβοδήμος. 38-28. Απομένει 1,5 λεπτό. Τεχνίδι που στην αρχή έδειχνε τέρμπι πόντο-πόντο, έτσι, με εναλλαγές μεγάλες. Για να δούμε αν θα εξελιχθεί έτσι.
Ρέτσος εκτός από την οργάνωση την κάνει και τηλεκατευθυνόμενη την μπάλα ώρες ώρες. Είναι από τη μία πλευρά στην άλλη, το έχει το κάνει πολλές φορές σήμερα. Στα όρια, στα όρια. Στα όρια του αντιαθλητικού, σκληρός. Το βάδισμα παραμένει, αλλά δεν διευρύνεται με την πρώτη βολή του Αργύρη. Ότι με τη δεύτερη, χοροπήδη στην μπάλα. Νέο ζευγάρι βολών για το Λέγκα. Κανονικό. Κανονικό. Και rebound, παλικαρίσιμο. Σε θυμίζει λίγο πίσω από χρόνια. Εμείς είμαστε πιο παλιοί. Θυμόμαστε. Καρφώνουμε μόνοι μας την ηλικία μας, δεν είναι. Ίδιος, σε στήλο. Πιστός και τα λοιπά. Και εκείνος βολές δεν έπαιξε. Είχε περίεργο στήλο. Στη βολή είχε περίεργο στήλο. Εδώ Λιάγκα σωστό της εκτέλεσε ο άνθρωπος, άλλο που δεν μπήκανε. Και στο τελευταίο λεπτό πάμε να δούμε αν η διαφορά θα μαζευτεί. Είναι ζεστό. Είναι πολύ ζεστό. Και στο πρώτο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλός. Έτσι έβγαζε το ψωμάκι του. Το πασχετικό. Σκέφτε. Κοίτα Παντελή, τότε έτσι όπως παίζει σε αυτούς τους δύο πρώτους αγώνες, επειδή δεν έχει και τον ενεργό και το κοινό καλός του παίκτης που τραβάει και το σκορ, περιμένει περισσότερα και από τον Βαγγέλη τον Λέρη. Που έχει και το σου, προσπαθεί και να οργανώσει. Έχει οργανώσει, ζουτάρει, τι άλλο να κάνει. Ναι. Μόνο τα αποδυτήρια δεν πρέπει να καθαρίζει. Που περιμένει περισσότερα. Ωστόσο κοντά είναι στο σκορ, οπότε όλα γίνονται. Πάλι πάσα. Έτσι κάνω τη ασίστ. Έτσι είναι ακριβώς. Ωπ, παραλίγο. Το 42-31 και αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Απάντησε στο φινάλε η γηπεδούχος ομάδα. Κάνε μειώσεις τους 7 με ένα μεγάλο σερί. Φιλοξενούμενοι όμως οι Tutors κατάφεραν και ξανάστηναν σε ψήφιο αριθμό τη διαφορά. 42-31 σκορ ημιχρόνου. Έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Αγρίνιο Τούτορ 42-31. Οι κυπεδούχοι είναι και στην πρώτη επίθεση. Καρέτσος, Τραβοδήμος, Αφανίτης, Αργύρης και Λιάγκας. Η πετάδα Βολούμπασης, Καταγής, Καρβελάς, Γιορδάσης και Λέρης είναι η πεντάδα την οποία ξεκινάει το τε. Ρουτίνα, ο Καρέτσος κατεβάζει την μπάλα. Θα έχουμε πει πόσες φορές σήμερα. Μια χαρά τα πάει, μια χαρά. Προσπάθησε για το κλέψιμο, όμως έχουμε επίθεση για το ΤΕ. Hey!
πάνω. Εντάξει, εδώ δεν φταίει ο Καταγής. Πρέπει να βρουν πιο εύκολες πάσες οι φιλοξενούμενοι για να πλησιάσουν στο σκορ. Πάντως η Κέφα μας βλέπει για το παιχνίδι τον τούτο της Νοκαρακίνης. Του Λούμπασε στο βιολί του. 42-34. Θέλει συμπαράσταση ο Μπουλούμπας στο παιχνίδι. Διαφορά έπεσε στους 8. Μας κερδίζει το φαλ. Πάει σε βολές. Κάνει καλή προσπάθεια ο Μπουλούμπασης, αλλά είπαμε, χρειάζονται συμπαραστάτες. Τραβήξει και πολύ χρόνο παιχνιδιού και πολύ σκορ για την ομάδα του, παρότι αστόχησε στις πολλές εδώ και έχει την ευκαιρία να μειώσει. Τώρα σήμερα βρήκανε λύσεις στο σκοράρισμα στο πρώτο ημίχρονο. 42 πόντι δεν είναι λίγοι. Παρέτσο σε ένα κακό σου, Παγής. Ξανά μακρινή πάσα από τον Καρέτσο, ξανά καλάθι από τον Στραβοδήμο. Διψήφια διαφορά, εκ νέου στο παιχνίδι, 44-34. Οι Tutors τρέχουν. Είναι η μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι. Έχουν βρει τρόπο να τρέχουν αρκετά και να βρίσκουν λύσεις στον ευνηδιασμό με τις μακρινές αυτές πάσες του Καρέτσου. Αργύρης ευστόχησε σε μία από τις δύο βολές και κάνει το 45-34. Καταγής σκοράρει, μειώνει σε 45-36, πήγε προς τα μέσα, βρήκε το διάδρομο, βρήκε και το καλάθι. Τα υφάλω καταγείως, δεν υπάρχει κάτι. Υπήρξε μια μικρή διακοπή.
Άρα σου βγαίνει στο τρίποτα εκτελεί. Είναι εύστοχος 48-36. Αλλά έμεινε μέσα τελικά. Τραβοδίμω το rebound, καλάθι 50-36. Πάει προς τα μέσα. Βοήθεια του ταμπλού όμως δεν στόχησε. Ξανά σε εθνικιασμό η γηπεδούχη, 52-36 διαφορά, φεύγει στους 16 και time out για την ομάδα του ΤΕ. Ξεπεράσαμε το πρώτο πεντάλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου και του τορσάνιξαν ξανά τη διαφορά στο 52-36. Τρέξανε αρκετά σε αυτό το διάστημα. Βρήκανε πόντους. Ακουγόμαστε. Μεγαλύτερη διαφορά ήταν των 17 πόντων, του 36-19. Έχουν πλησιάσει στον πόντο οι γηπεδούχοι. Ωραία, βγάζεις ωραία προσπάθεια, ναι. Χειροκροτάει και ο Πάγκος. Περπάτησε λίγο. Δεν πρόλαβε να σταματήσει. Σταμάτησαν ένα σερί 7-0 οι φιλοξενούμενοι. Θέλουν όμως κι άλλο. Χαμηλά τα φάλουμε. Δεν σπάνε και κόκαλα οι άνθρωποι. Περίεργη προσπάθεια. Δεν βρίσκει στόχο. Ο Καρέτσο σε μια πολύ όμορφη πάσα. Ο Στραβοδίνος τελειώνει 54-38. Βήματα. Έχει ταΐσει πολύ κόσμο ο Καρέτσος σήμερα, πολλούς συμπαίκτες του. Να δούμε τον διδασκάλο σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, κερδίζει το φάουλ. Ισοφαρίζει την μεγαλύτερη διαφορά, 55-38. Δυνατή διεκδίκηση, εδώ δεν υπάρχει φάουλ, αλλά μπάλα καταλήγει. Κυρία Πεχτών του ΤΕ, άστοχο σούτ από τον Καταγή. Ένα 12 σε 45-36 που φέρει το 55-38. Και στο πήρε.
Εντάξει, είναι πολύ έξω από την... Είναι πολύ έξω από το χώρο δράσης του. Και αυτός δεν είναι όμως. Το χάσα. Να, ο Λιάγκας είναι γι' αυτό. Να το ρε παιδί μου. Ένας κρέζι τα Ιωάννης. Δεν το παίρνει, το σου κάνει. Έχει ταΐσει λαό, αυτό έλεγα και πριν. Έχει ταΐσει κόσμο σήμερα ο Καρετσός. Να το σου λέει. Να το. Στο κόσμο. Γυρίζει λες. Δεν έχει ευκολία στις λύσεις τότε. Πρέπει να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι. Συγκινητικό σου λέει και ο Μπουλούμπας, αλλά πρέπει να μπουν και άλλοι μέσα. Και να παίξουν και άλλοι. Τώρα αυτό... Αυτά δηλαδή δεν είναι λίγος και είναι μεγάλο. Μεγάλο, μεγάλο. Μεγάλο, έτσι. Βάσης είχε χώρο στην αρχή, κλείστηκε στη συνέχεια, Καρέτσος σε πέναλτι. Ο αστόχησε κάτω από το καλάθι μόνος του, για πέναλτι μιλάγαμε, χάνονται και τα πέναλτι. Γελάει. Λέρης δεύτερο, να το. Ζεσταίνεται ο Βαγγέλης Λέρης. Δεν μας ακούνε την ώρα του αγώνα, αυτό είναι το θέμα. Ο Σπύρος είπαμε είναι μακριά, έχει βγει εκτός χώρου δράσης. Είναι εκτός ρεπερτορίου το πρόγραμμα τώρα. Αυτά και με εκείνα έχουν μείνει 13 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Ολόκληρη η επίθεση για τους Τούτορς, ο Καρέτσος θα την πάει μέχρι τέλους. Το υπογράφουμε αυτό. Όχι, όμως αφήνουν χρόνο. Πρέπει να ξέρουμε που να βάλουμε την υπογραφή μας τελικά. Ισχύει αυτό. Ο Πάγκος έχει ενστάσεις, ο Πάγκος του ΤΕ. Θα δούμε στο replay, θα διορθωθεί ο χρόνος. Θέλει VAR, δουλειά. Εδώ δεν έχουμε, έχουμε IRS. Η FIBA έχει IRS. Λεφτά δεύτερα. Καταγής για το Λέρι. Καλά, γρήγορη θα είναι η επίθεση. Εντάξει. Έτσι φτάναν οι κατέστασες. Δύσκολη προσπάθεια. Παραμένει το 57-44 που είναι το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. 57-44 ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου. Την επίθεση για την ομάδα του ΤΕ. Καταγής σε Λέρι. Καρδαλιά σε Γιορδάσης και Βουλούμπας. Άστοχο το πρώτο σουτ και επίθεση για τους Τούτορς, που παρατάσσονται με Αργύρη, Καρέτσο, Λιάγκα, Διδασκάλου και Κούβα. Διδασκάλου έχει παίξει λίγο σήμερα. Αυτό με τους χρόνους λίγο τα χάνω εδώ. Όμως η πάσα. Έκανε μια βόλτα μες στη ράκια.
Παρακαλώ. Χωρίς αποτέλεσμα οι δύο πρώτες επιθέσεις. Παρακαλώ. Δουλεμένη στην προπόνηση να πω. Έτσι. Παρ' όλα αυτά το χάσα. Δεν έχουν δουλέψει το τελείωμα. Το έχουν προσπαθήσει πολλές φορές το τελείωμα, δεν τα πάνε πάντα. Καλά. Ο Μπουλούμπας με τη βοήθεια και στο ταμπλό. Πολύ φάουλ λέγεται. 60-46 το σκορ. Αυτός ο Αργύρης ευστόχησε και στη βολή. Για να δούμε έναν ευνηδιασμό από την ομάδα του ΤΕ. Αστόχησε από κοντά ο Λέρης. Αστόχησε εδώ. Ισοδιάστηκε κιόλας. Δύο ευκαιρίες, δύο άστοχα σούτ από τους παίκτες του ΤΕ. Μάσα του Αργύρης το δασκάλι δεν την κράτησε. Αν δεν πέσει τώρα η διαφορά, νομίζω δεν έχει γυρισμό. Για να δούμε. Άρα στο Χωσοτάμι. Στενά μαρκαρισμένος. Ναι. Είναι ένα δύσκολο σούτ εκ των πραγμάτων. Μας είπαμε ψάχνουμε μεγάλα σούτ, αλλά τόσο μεγάλα δεν παίρνουν. Για εντάξει. Θα μπουν μια φορά. Να το ζω όμως, ο Καρέτσος. Άρα λίγο. Καλά είναι λίγο τα στατιστικά του. Δασκάλου κλέβει. Όχι. Με ο άστοχο πέναλτι. Όπως δες, Έλληνες στο τελείωμα. Πρέπει. Αλλαγής άστοχο κρύβο, το ζητάει και αλλαγή, όπως είδες. Δεν καλά σήμερα, έχει χάσει αρκετά ελεύθερα σουτ. Το παίρνει και αυτό όμως το βάζει. 63-46 ισοφαρίζεται η μεγαλύτερη διαφορά αυτή των 17 πόντων. Είχαμε δύο ακόμα φορές το παιχνίδι και time out. Για να δούμε αν έχουμε στοχεύσει σωστά στο πλάνο. Η θυσία του ΤΕ έχουμε να ξεκινάει. 6 και 36 για το φινάλε του αγώνα, 63-46. Έχουν ισοφαρίσει ξανά οι Τούτορ στη μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα. Μεγάλη ανηφόρα ακόμα. Λέμε και πιέζουν κιόλας. Παρότι τρέξανε πολύ και είναι λίγοι, έχουν δυνάμεις, ναι. Κι άλλωστε ποτέ δεν ξέρεις οι διαφορές που θα χρειαστεί. Απρόσεχη ήταν η πάσα, αλλά... Πάνω του 66-46.
Μάζευε και στατιστικά τώρα γιατί τα έχει χαλάσει πριν με 2-3 συνεχόμενα άστοχα. Που λέει κάτι πρέπει να καλύψω τώρα. Νομίζω πάει καρφί για MVP αυτή τη φορά. Ναι, έχει τις ασίστ, είναι όλα. Έχει το πακέτο. Έχει. Ωραία πάσα. Δεν μετράει σε ασίστ, ολοκλήρωσε μόνος του Λουμπάσης. Η διαφορά πέφτει από τους 20. Κατέβασε το κέρι στο φινάλε ο Λιάγκας. Καλά το πήγε μέχρι το τελευταίο βήμα, εκεί όπου κατέβασε το χέρι και έδωσε πολλά, θα καταργήσει στο εκεί, 66-49. Τα 6.50 έχουμε πει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Κάτω το φάουλ. Κερδίζει χρόνο για να μην υποπέσει σε παράβαση. Γίνεται και κανένα συμπέκτητο. Καρέτσι πάει όλο και πιο μακριά. Ναι, μόνος του τα χαλάει τα στατιστικά του τώρα. Άστοχος και Τάμι. Ωραία πάσα. Αλλά ξανά κλέψιμο. 3-1. Παραλίγο. Να δούμε. Ορίστε. Δύο προσπάθειες άστοχες και οι δύο. Ο Λούμπας σε μια από τις τελευταίες ευκαιρίες ο Καταγής προσπάθησε να διεκδικήσει εκεί. Καρέτσος πάει μέχρι μέσα, εντυπωσιακή πάσα στο στραβοδήμο, καλάθι και φάουλ. Αυτά ξέρουμε αυτά και σε βάλω. Στραβοδήμος εύστοχος και στη βολή, 69-50. Καταγής εσού τριών πόντων είναι άστοχο, δεν είναι η μέρα του σήμερα από μακριά. Καρέτσος παίρνει ένα ακόμα σούτ, είναι εύστοχος, 72-50. Διαφορά 22 πόντων, είτε είναι η μεγαλύτερη στο παιχνίδι, προηγούμενη ήταν αυτή των 20 πόντων. Ο Μπουλούμπασης απαντάει με δικό του τρίποντο, 72-53, όμως τα τελευταία λεπτά είναι δύο δικαστικά στο παιχνίδι, μένουν 2,5 λεπτά που τους έχουμε κερδίσει.
πώς το λέγαμε, άκυρο πίδημα. Τώρα τα έχουμε κάνει βήματα, καθά, εντάξει, ήδη πήγε τρίπλα. Δεν θέλουν ούτε παραφορά να κάνουν ούτε. Και με τον Καρβελά εκτός, ο οποίος δείχνει ότι τραυματίστηκε σε ένα σημείο του παιχνιδιού και στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι λύσεις περιορίστηκαν. Εκεί και ο Καρέτσος, ε. Ο κύριος όμως, ανάποδο, λέει, α. 76-53 πρέπει να είναι το σκορ. Όχι, 74-53. Το δευτερόλεπτα. Ο Δήμος κερδίζει το φαουλ, καταργείς λέει όχι. Τρέξουν ακόμα και τώρα. Μία τόσοτα από το στραβοδήμο. Έχει και αυτός αρκετούς πόντους στο μάτς. 76-53. 77-53. 24 πόντους η διαφορά. Από κοντά πετυχαίνει το καλάθι, 77-55. Πλεψίδρα άδειασε με περίπου μισό λεπτό. Το Βελάκι δείχνει Τούτορ. Κόβεται από το Γιολδάση, αστοχή στη συνέχεια. 77-55 ο Μπουλούμπασης θα περάσει το κέντρο. Καλάζει με το Λέρι, τώρα περνάνε το κέντρο. Τα πάντα έχουν τελειώσει, δεν θα εκδηλώσουν επίθεση οι παίκτες του τέλος του πρώτου αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής. Αγρίνιο Τούτο, 77-55.